εδώ βρίσκεται στο χώρο της κυρίας Μεγαρίτη, στην οδό Χατζη Αντωνίου 13 στο Μαγούσι. Την ευχαριστούμε για τη φιλοξενία αυτή. Και προσιλωμένο στην τέχνη έχει καλεσμένη την κυρία Θεοδόρα Τσιράπογλου, κεραμίστρια. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε λοιπόν να μας μιλήσετε λίγο για την πορεία σας ως κεραμίστριας, εξειδικευμένη σε αυτό το συγκεκριμένο είδος, το οποίο δεν το έχουμε συχνά, νομίζω. Ναι. Αρχικά η αγάπη μου στην κεραμική ξεκίνησε ως χόμπι, ψάχνοντας κάποια στιγμή, αφού έχω κάνει τα δύο μου παιδιά, να βρω κάτι δημιουργικό. Οπότε ανακάλυψα κάποια προγράμματα στο Δήμο Ηρακλείου, όπου και διαμένω, και έτσι είπα γιατί όχι να δοκιμάσω λοιπόν και την κεραμική. Με δασκάλα την Βασιλική Χαρολίδη, 2 χρόνια έκανα εκεί κάποια μαθήματα και μετά στο εργαστήριό της, άλλα 2 χρόνια. Αργότερα ακολούθησα κάποια μαθήματα στην Ένωση Κεραμιστών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα οποία αφορούσαν τεχνικές, τεχνολογία υλικών και αισθητική διακόσμηση. Στη συνέχεια λοιπόν είχες κάποια εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάνω σε αυτό με βοήθησε ο καθηγητής μου, ο Κώστας ο Ταρκάσης, ο οποίος με επέλεξε για μαθήτριά του και μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, να βγάλω αυτό που έχω μέσα μου και να δώσω πάνω στην κεραμική, στο οποίο το εργαστήριο μαθήτευσα για 3 χρόνια. Από εκεί και πέρα άνοιξα δικό μου εργαστήριο και μέσα στο δικό μου χώρο προσπαθούσα να κάνω ό,τι μπορούσα καλύτερο και να βγάλω αυτά που μπορούσα να δώσω. Να ρωτήσω αν έχετε συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις. Έχω συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις, όπως στο Time of Art στην Κηφισιά, στην Γκαλερί Έξοδος στα Εξάρχεια, στο Moin Quan στο Φυσείο, και σε πανελλήνιες εκθέσεις, σε 5 πανελλήνιες εκθέσεις, 5 συνεχείς χρονιές σε πανελλήνιες εκθέσεις. Επιλέξατε λοιπόν ένα είδος αρκετά συγκεκριμένο και ιδιαίτερο να ασχοληθείτε μαζί του. Θα θέλω να μας περιγράψετε την τεχνική αυτή που χρησιμοποιείτε, αλλά και τα αντικείμενα που απεικονίζετε, γιατί φαντάζομαι ότι είναι αντικείμενα χρηστικά, σκεύη και τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είναι μόνο αντικείμενα χρηστικά, πολλή από αυτή τη δουλειά που κάνω είναι γλυπτική. Η δουλειά μου είναι εμπνευσμένη από αντικείμενα χρηστικά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, όπως και από μηχανολογικές φόρμες, οι οποίες προέρχονται από βιωματικά ερεθίσματα. Από τον πατέρα σου, μου είπατε, ήταν μηχανολογός. Από τον πατέρα μου, ο οποίος είναι μηχανολογός, έχω πάρα πολλές εικόνες από εκεί και είναι η αιτία για να δημιουργώ κάποια καλλιτά μου. Πρόσφατη δραστηριότητά σας λοιπόν αφορά την δημιουργία εικαστικών κεραμικών σχεδίων όσον αφορά την ατομική σας έκθεση που θα έρθει, κάποια συμμετοχή σας σε εκθέσεις εξωτερικού. Έχω ήδη λάβει μέρος σε μία εκθέση, στο διεθνή έκθεση στη Ρουμανία το 2019. Είχε προκριθεί εκεί μία δουλειά μου. Έπεται η συμμετοχή μου σε μία διεθνή έκθεση στη Λετωνία τον Ιούλιο. Μία έκθεση η οποία θα λάβω μέρος στην Αρχαία Ολυμπία στα Περιστήλια του Μουσείου, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Και ακόμα μία έκθεση στο τέλος Οκτώβρη, διεθνή και αυτή, στην Πορτογαλία, στο Αβέιρο. Πόσα έργα θα στείλετε σε αυτές τις εκθέσεις? Είναι από μία στο καθένα, εκτός από την Πορτογαλία που έχουν επιλεγεί 2 από τις δουλειές μου και ελπίζω να μπορέσω να πάω για τα χαρώ και από κοντά. Εάν όχι, ούτως ή άλλως υπάρχουν τα ψηφιακά μέσα πλέον. Σωστά. Όσον αφορά την συμμετοχή σας στη Διεθνή Έκθεση της Λετωνίας, θα θέλατε να μας πείτε πόσοι είναι οι κεραμίστες οι οποίοι συμμετέχουν? Ναι. Είναι καταρχήν ένας διεθνής διαγωνισμός και έλαβαν μέρος 495 καλλιτέχνες από 62 χώρες. Επιλέχθηκαν 120 δουλειές. Και
Μέσα στις 120 δουλειές ήταν και η δική μου, οπότε χάρηκα ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί είναι μια έκθεση. Αναγνώριση. Όμως, τα σχέδιά σας νομίζω είναι και ατομική έκθεση, έτσι να δημιουργείτε σιγά-σιγά εικαστικά δεδομένα για την ατομική σας έκθεση. Σωστά. Βεβαίως. Το όνειρο κάθε καλλιτέχνη είναι να κάνει μια ατομική έκθεση και να δείξει μια δουλειά που θα βγει από μέσα του, θα χαρακτηρίσει τον ίδιο σαν καλλιτέχνη. Είναι όνειρο ζωής αυτού. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να το βάλω στο πρόγραμμα. Αυτά να πούμε ότι έχουν και εμπορική αξία, έτσι δεν είναι. Είναι προς πώληση τα έργα, βέβαια και αισθητικής αξίας, αλλά και εμπορικής αξίας. Και να πούμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να σας βρούμε στο site tsirakoglou.gr, έτσι δεν είναι, μάλιστα, στη σελίδα σας. Στο Facebook, Θεοδόρα Τσιράκογλου, Θεοδόρα Τσιράκογλου. Και στο Instagram, Θεοδόρα Τσιράκογλου Σέραμιστ. Και στο email, info@papakitsirakoglou.gr. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή τύχη και στις εκθέσεις στις οποίες ήδη έχετε συμμετάσχει και στα νέα σας σχέδια για την ατομική σας έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλή τύχη. Καλά, ευχαριστώ.